Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, στην καθιερωμένη ενημέρωση του Υπουργείου σχετικά με την εξέλιξη του κορονοϊού, υπενθύμησε ότι μετά τις 25 Μαΐου επαναλειτουργούν οι βοτανικοί κήποι, τα ζωολογικά πάρκα, οι αρχαιολογικοί χώροι, αλλά και οι χώροι λατρείας, όπου θα επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών και μυστηρίων. Ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε εκ νέου πως η επιτρεπτή απόσταση είναι ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα, ενώ είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και αντισηπτικού. Επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών και μυστηρίων με τη συμμετοχή πιστών για όλες τις θρησκευτικές κοινότητες. Ο αριθμός πιστών που μπορεί να συμμετέχει καθορίζεται από την αναλογία ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά με απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους προς όλες τις κατευθύνσεις. Για τους χώρους λατρείας που είναι άνω των 500 τετραγωνικών, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός είναι 50 πιστοί. Δηλαδή, ένας χώρος λατρείας επιφάνειας 300 τετραγωνικών μπορεί να δεχτεί ως 30 πιστούς, ενώ ένας χώρος λατρείας επιφάνειας 500, 800 ή 1000 ή 1500 τετραγωνικών μπορεί να δεχτεί ως 50 άτομα. Και στην περίπτωση των χώρων λατρείας υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας, ενώ είναι υποχρεωτική η χρήση αντισηπτικού. Αποσαφηνίζεται ότι σε περίπτωση λειτουργιών σε υπαίθριους χώρους ισχύουν οι γενικοί κανόνες περί δημοσίων υπαίθριων συναντήσεων. Τέλος σημείωσε ότι από το Σάββατο θα ανοίξουν 500 παραλίες, ενώ επανέλαβε τους όρους με τους οποίους θα πραγματοποιηθεί η επαναλειτουργία τους. Σε ελεγχόμενες ως προς την είσοδο οργανωμένες παραλίες, ο μέγιστος αριθμός λουόμενων είναι τα 40 άτομα ανά 1000 τετραγωνικά, ανά στρέμμα, και είναι υποχρεωτική η καταγραφή του αριθμού των παρευρισκομένων. Όσον αφορά στην απόσταση ανάμεσα στις ομπρέλες, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξώνων των ομπρελών ορίζονται στα 4 μέτρα, ενώ ορίζεται και η ελάχιστη απόσταση ενός μέτρου μεταξύ της περιμέτρου του σκιάστρου των δύο ομπρελών. Σχετικά με τις ξαπλώστες, επιτρέπονται μέχρι 2 ξαπλώστες ανά ομπρέλα, με εξαίρεση της οικογένειας Μανίλικα Τέκνα. Επιπλέον, 2 ξαπλώστες που βρίσκονται σε διαφορετικές ομπρέλες πρέπει να απέχουν η μία από την άλλη τουλάχιστον 1,5 μέτρο. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ΙΤΗ, κηλικία, αναψυκτήρια, καφέ, μπαρ, λειτουργούν αποκλειστικά με διάθεση προϊόντων σε πακέτο take away. Τα προϊόντα τους πωλούνται μόνο συσκευασμένα και απαγορεύεται η παρασκευή τους στο χώρο. Επίσης, απαγορεύεται η διάθεση και πώληση αλκοολούχων ποτών. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο λειτουργίας του καταστήματος. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πελατών που περιμένουν να εξυπηρετηθούν ορίζεται στο 1,5 μέτρο, ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας από τους εργαζομένους. Στα σημεία αυτά, απαγορεύεται το delivery. Σχετικά με την τήρηση των κανόνων υγιεινής, το προσωπικό των οργανωμένων παραλίων υποχρεούται να απολυμμένει τις ξαπλώστρες, καρέκλες, μετά από κάθε πελάτη, ενώ στην ξαπλώστρα τοποθετείται υποχρεωτικά πετσέτα με ευθύνη του λουόμενου. Το προσωπικό υποχρεούται επίσης να απολυμμένει τακτικά τις εγκαταστάσεις υγιεινής, αναρτώντας σχετικό πρόγραμμα το οποίο και θα επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου. Τέλος, απαγορεύεται η ομαδική άθληση με σωματική επαφή. Υπενθυμίζεται ότι για την προστασία της δημόσιας υγείας είναι απαραίτητο στις παραλίες να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις, να αποφεύγεται ο συγχρονισμός και να τηρούνται απαρέγκλιτα όλοι οι κανόνες υγιεινής.